Πράγματι, ο κορονοϊός έχει φέρει νέα δεδομένα. Η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Η εβδομάδα που περάσαμε ήταν πολύ, πολύ μειωμένα τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ποσοστά γιατί να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό και η εταιρεία αποφάσισε, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που ξαναμιλήσαμε, ότι θα δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα και θα αποφασίσουμε. Αποφάσισε να κόψει ένα δρομολόγιο. Τα δρομολόγια από την Κυριακή θα είναι 3. Καλό είναι οι επιβάτες να μπορέσουν να πάρουν ένα τηλέφωνο στο πρακτορείο για να μάθουν τα δρομολόγια και να είναι προτού ταξιδέψουν. Αυτό φέρνει πιο πολύ, το κάνουμε και γιατί έχει μειωθεί πολύ η κίνηση, αλλά και για προληπτικούς λόγους. Σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα κλίμα της πραγματικότητας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προστατευτούμε από τον ιό. Και η δεύτερη απόφαση που έχει πάρει η εταιρεία είναι ότι από Δευτέρα δεν θα κόβονται εισιτήρια στο πρακτορείο μας στην παραλία. Θα κόβονται μόνο έξω από το καράβι στο πρακτορείο για προσληπτικούς λόγους, για να προφυλαχτούν και οι εργαζόμενοι που είναι μέσα στο γραφείο και όλοι μας. Ουσιαστικά δεν θα εκτελείται το δρομολόγιο των 3 από τη Ζάκυνθο και των 5 από Κυλλήνη. Ναι, δεν θα εκτελείται. Θα υπάρχει μια τροποποίηση που θα είναι δηλαδή το 5,5 από Τζάκυνθο, 11 παρατέταρτο αντί 10 και 4 και 6,5 αντί 7 που είναι τώρα. Και αυτό θα είναι από την Κυριακή 15 Τρίτου μέχρι τις 28 που είναι και τα μέτρα. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό θα ξαναμπούμε στο πρόγραμμά μας. Και αν προκύψει κάτι που είναι πολύ αυτό, θα προσθέσουμε και άλλο δρομολόγιο. Αναλόγως με τις απαιτήσεις της γραμμής και πώς θα εξελίσσουν τα πράγματα. Βεβαίως έχουμε επηρεαστεί. Ίσως να είμαστε και από την πρώτη εταιρεία που έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε μία πτώση γύρω στο 75-80%. Τα λεωφορεία φεύγουν για Αθήνα και έρχονται με 5, 4 και 5 επιβάτες. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα λόγω της κατάστασης και ξεκινάμε, λόγω και που κόβει το καράβι ένα δρομολόγιο την Κυριακή. Ξεκινάμε λοιπόν από εβδομάδα, από Δευτέρα, και θα έχουμε 5 ώρα από Ζάκυνθο για Πάτρα και Αθήνα. Και στις 10 και 4. Και από Αθήνα θα έχουμε στις 8 και στις 4 το απόγευμα. Για Ζάκυνθο. Δύο δρομολόγια την ημέρα. Δύο δρομολόγια την ημέρα από Ζάκυνθο και από Αθήνα. Μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Μακάρι γρήγορα να αλλάξουν τα δεδομένα, να γυρίσουμε στους ρυθμούς μας. Ωστόσο, το ΚΤΕΛ έχει λάβει και προληπτικά μέτρα απολύμανσης. Βεβαίως. Τις προηγούμενες μέρες έγινε απολύμανση σε όλα τα λεωφορεία της εταιρείας μας και αύριο. Έχει σειρά ο σταθμός, ο κεντρικός σταθμός. Όπως και αύριο το απόγευμα γίνεται και στο γραφείο μας στην Αθήνα.